Καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Η Κρήτη βρίσκεται παντού, βρίσκεται και στα χιόνια του οροπού, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Και τώρα έχουμε έρθει λίγο στα ημιωρινά του Δήμου, έχουμε ανέβει στο Μίλεση το χωριό, είναι στην τοπική κοινότητα Μαλακάσας και έχει λίγο περισσότερο χιόνι γιατί ο καιρός λίγο έφτιαξε το μεσημερά και οπότε στα παραθαλάσσια μέρη μας το έλειωσε το χιόνι. Αλλά εδώ στο χωριό, στο Μίλεση και στη Μαλακάσα συνεχίζουν τα φαινόμενα. Πριν από λίγο είχαμε πάλι χιονόπτωση και περιμένουμε και το νέο κύμα τώρα το βράδυ. Διαχρονικά έχει χιόνι και ρίχνει χιόνι στην περιοχή? Εδώ ο Δήμος Οροπού είναι από τους πρώτους Δήμους της Αττικής που πιάνει χιόνι. Έχουμε υψόμετρο και χιονίζει πάντα. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάντα έτοιμη για τέτοιες συνθήκες. Έχουν ανοιχτά τα ΚΑΠΗ, τις αίθουσες του Δήμου για οποιονδήποτε το χρειάζεται. Και έτσι μπορούμε και ανταπεξελθόμαστε στις συνθήκες αυτές. Μάλιστα, προβλήματα αναφορικά με τη διέλευση εκεί οχημάτων, με τα χιονιστικά μηχανήματα, με την ηλεκτροδότηση, τι έχουμε? Είχαμε κάποιες διακοπές ρεύματος από πτώσεις δέντρων κυρίως, αλλά λύθηκαν πολύ σύντομα τα προβλήματα. Και φέτος ήμασταν πολύ προετοιμασμένοι, η αλήθεια είναι, μετά τα περσινά. Μας βρήκε προετοιμασμένους και ο κόσμος ήταν έτοιμος, είχε προμηθευτεί με αλυσίδες και τέτοια και δεν είχαμε προβλήματα. Κυρία Γιαννάκη, από ποιο μέρος της Κρήτης έχετε καταγωγή? Εγώ είμαι από τον Αλίκαμπο, Χανίων. Α, δυτικά. Ναι. Πολύ ωραία. Είμαι στο Δήμο από Κόρονα. Και βέβαια στέλνετε χαιρετισμούς. Τι έχετε να πείτε εδώ στους συμπατριώτες σας? Εννοείται. Θέλω τους χαιρετισμούς μου. Τους χαιρετώ όλους. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε φέτος το καλοκαίρι να σας επισκεφτούμε πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δύσκολο για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.